σπουδαίες προσωπικότητες της κοινωνίας του Ρεθύμνου τίμησαν τα μέλη του Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής στο Αρκάδι στη λαμπρή εκδήλωση με την οποία καλωσόρισαν τη νέα χρονιά. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Ρεθυμνιώτης νέος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος μίλησε στο φακό της Κρήτη TV. Μας κάνει περήφανος για την Κρήτη άλλη μια φορά. Το κριτικό χρώμα που έχει όλη αυτή η εκδήλωση, κάθε φορά μας δείχνουν ότι έχουν απίστευτες δυνατότητες να μαζεύουν τους Ρεθύμνιους και να μας κάνουν περήφανος για το Ρεθύμνιο. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης μάλιστα προανήγγειλε και σύντομα την πρώτη του κάθοδο στο νησί μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Με κάθε ευκαιρία θα κατεβαίνω στην Κρήτη. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα. Μετάλλια και τιμητικά διπλώματα ως ελάχιστη αναγνώριση για το έργο και την προσφορά τους απονεμήθηκαν στον πρώην Δήμαρχο Ρεθύμνου Δημήτρη Αρχοντάκη αλλά και σε μια γυναίκα σύμβολο για την κοινωνία του Ρεθύμνου, την πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου Φαλή Βογιατζάκη. Αποδίδεται πρώτα στον πατέρα μου, Γιώργο Βογιατζάκη, που μου μετέδωσε την αγάπη για προσφορά, την αγάπη για το Ρέθυμνο, την όμορφη αυτή πολιτεία με τη μοναδική φύση, την πλούσια ιστορία και μια κοινωνία με αξίες που ανέδειξαν σπουδαίους πολίτες. Μια εμβληματική προσωπικότητα της Κρήτης και του πολιτισμού, τη Φαλή τη Βογιατζάκη, η οποία στο πρόσωπό της συμπυκνώνει όλες τις αξίες της Κρήτης που κάνουν τη γυναίκα της Κρήτης πάντα να στέκει ψηλά. Οικογένεια, πολιτισμός, παράδοση, κοινωνική προσφορά και όραμα. Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου συνοδεύτηκε με εκπλήξεις. Τυχερός της βραδιάς στάθηκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας, από τον οποίο τα μέλη του Συλλόγου ζήτησαν να συντομεύσει τις διαδικασίες για την καθιέρωση της μελέτης και της διδασκαλίας της κρητικής διαλέκτου. Βραβεύτηκαν άνθρωποι εξαιρετικά σημαντικοί στο παγκόσμιο, στο εθνικό και στο παγκόσμιο στερέωμα, οι οποίοι προέρχονται από το Ρέθυμνο. Είναι εντυπωσιακό τι ποιότητα παρουσιάζουν οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το Ρέθυμνο. Ανοίξαμε φέτος την αυλαία με τον ερωτόκριτο και την κριτική διάλεκτο με την ελπίδα να εισακουστούμε στο Πανεπιστήμιο ώστε να διδαχτεί η κριτική διάλεκτος ως πλέον μάθημα στη διδακτέα Έλλη. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, είχε στο μενού και παραδοσιακό κρητικό γλέντι, με χορευτικά συγκροτήματα και μουσική που παρέσυραν στους ρυθμούς τους προσκεκλημένους.